πρώτο και κύριο ζήτημα είναι η ουσιαστική απουσία εκπώνησης ενός οργανωμένου σχεδίου επιστημονικής προσέγγισης σε σχέση με την εκπαίδευση των ατόμων με πρόβλημα όρασης, μια έλλειψη η οποία μαστίζει σήμερα συνολικότερα τα άτομα με πρόβλημα όρασης. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε αν σκεφτούμε την κατάσταση που επικρατεί στο ειδικό δημοτικό σχολείο Τυφλών, όπου παιδιά τα οποία δεν έχουν καμιά άλλη αναπηρία συνυπάρχουν στην ίδια τάξη με παιδιά με συνοδές αναπηρίες. Κάτι που έχει ως συνέπεια κανένας από τους δύο, δηλαδή ούτε η μία κατηγορία παιδιών ούτε η άλλη, να μην μπορεί να εκπαιδευτεί όπως πρέπει. Όλη αυτή η κατάσταση και τα προβλήματα που υπάρχουν συμπληρώνονται από τις τραγικές καταστάσεις που επικρατούν σε σχέση με τις κτηριακές υποδομές, καθώς το ειδικό σχολείο Τυφλών Θεσσαλονίκης, η σχολή Τυφλών, ουσιαστικά έχει μια κτηριακή εγκατάσταση η οποία είναι πλήρως ακατάλληλη για να στεγάσει και να φιλοξενήσει υπηρεσίες σε σχέση με άτομα με αναπηρία, και πλέον στο ΚΕΑ της Αθήνας το παλιό κτίριο που θα μπορούσε, αν ανακαινιστεί, να συμβάλλει στην κάλυψη πολλών αναγκών, αυτό δεν συμβαίνει. Επίσης, να σημειωθεί πως το οικοτροφείο έχει κλείσει, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα και δεδομένου το ότι δεν υπάρχουν δομές στην επαρχία, πολλά παιδιά να μένουν εκτός έστω και αυτού του ειδικού σχολείου που υπάρχει. Και επιπλέον δεν υπάρχει ειδικό γυμνάσιο και ελίκιο για τυφλούς. Όλη αυτή η κατάσταση αναγκάζει τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους στη γενική εκπαίδευση, όπου και εκεί περάνουν έναν γολγοθά, καθώς το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι απαραίτητο λείπει. Πολλές φορές έρχεται μετά από αρκετό καιρό από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν στο γενικό σχολείο τα άτομα με πρόβλημα όρασης να εκπαιδευτούν όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις ανάγκες τους, να κοινωνικοποιηθούν και ζουν περιθωριοποιημένα. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την κινητικότητα, που είναι η μόνη ειδικότητα η οποία μπορεί να βοηθήσει άτομα με πρόβλημα όρασης να ζήσουν αυτόνομα και ανεξάρτητα, προσφέροντάς τους την εξάσκηση δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης, καθώς και την χρήση του μπαστούνιου για κίνηση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς υπάρχουν μόλις 10 εκπαιδευτές οι οποίοι πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες περίπου 15.000 τυφλών σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, υπάρχουν τραγικές ελλείψεις στο κομμάτι του τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει θαύματα σήμερα και δυστυχώς δεν αξιοποιούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό αποτελεί πως μία οθόνη Braille κοστίζει σήμερα πάνω από 3.000 ευρώ. Επιπλέον, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών δεν έχει ούτε έναν εκτυπωτή ο οποίος να μπορεί να μετατρέψει τις εικόνες σε ανάγλυφη μορφή, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν αντιληπτές από άτομα με πρόβλημα όρασης. Όλη αυτή η κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται και επιδεινώνεται και στα πανεπιστήμια, όπου τα άτομα με πρόβλημα όρασης που σπουδάζουν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα σπουδών που έχουν επιλέξει, και λόγω του ότι οι μονάδες προσβασιμότητας είναι υποστελεχωμένες και δεν χρηματοδοτούνται. Και επίσης, ένας τυφλός για να μπορέσει να προμηθευτεί το βιβλίο που χρειάζεται πρέπει να πληρώσει 10 ευρώ τη σελίδα, προκειμένου το βιβλίο αυτό να εκτυπωθεί.